Ένα κορίτσι 13 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στο 47ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Βέρειας Θεσσαλονίκης έξω από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Δύο γιοταχή συγκρούστηκαν με τοπικά υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο ένα γιοταχή που είχε κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη επέβαιναν οι άτυχοι 13χρονοι, ο πατέρας και η μητέρα της, 32 και 31 ετών αντίστοιχα, και ο 8χρονος αδερφός της. Συνέβη ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα στην πόλη της Αλεξάνδρειας Ημαθίας, όπου συμμετείχαν δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Το ένα επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια, η οποία κατευθυνόταν από την πόλη της Αλεξάνδρειας προς τη Θεσσαλονίκη. Ήταν στην έξοδο της Αλεξάνδρειας, στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Βέρειας. Το δεύτερο όχημα κατευθυνόταν με κατεύθυνση προς την Αλεξάνδρεια, στο οποίο επέβαιναν δύο άντρες. Οι άγνωστες όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όχημα το οποίο κατευθυνόταν προς την Αλεξάνδρεια με δύο εκπάθες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του γιοταχή με την τετραμελή οικογένεια προσπάθησε να το αποφύγει. Παρ' όλα αυτά συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, με αποτέλεσμα της σύγκρουσης να ήταν να χάσει ακαριά τη ζωή της η 13χρονη κοπελίτσα, η οποία βρισκόταν στο όχημα της οικογένειας, η κόρη της οικογένειας, και να τραυματιστεί η 39χρονη μητέρα της. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πρώτες έσπασε τα χέρια και τα πόδια της, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Βέρειας. Ελαφρώς τραυματίστηκε ο πατέρας του οχήματος και ο 8χρονος γιος, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο όχημα. Οι δύο ενήλικες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Βέρειας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι το γεγονός πως αρκετή ώρα χρειάστηκε για να έρθει το ασθενοφόρο. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει και του Δήμου Αλεξάνδρειας. Ασθενοφόρο το οποίο υπάρχει στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, το οποίο απευθύνεται σε σχεδόν 40.000 κατοίκους και εκτελεί μόλις μία βάρδια στη διάρκεια του 24ωρου. Έτσι, χρειάστηκε να περιμένουμε 35 λεπτά περίπου για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να έρθει από την πόλη της Βέρειας για να μπορέσει να δώσει τις βοήθειες στην μητέρα της οικογένειας, δεύτερο οχήματος το οποίο συμμετείχε στο χθεσινό τρακάρισμα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει 13χρονη κοπέλα. Δύο επιβαίνοντες, κανείς εκ των οποίων δεν τραυματίστηκε, είχε το δεύτερο γιοταχή που ενεπλάκη στο δυστύχημα και το οποίο κινούνταν προς Βέρεια.